Καλησπέρα, παιδιά. Σε μερικές εβδομάδες είναι τα γενέθλιά μου, που σημαίνει ότι γίνομαι 28, που σημαίνει ότι κλείνω 10 χρόνια ενηλικίωσης και αυτά τα 10 χρόνια μπορεί να μην είναι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά για αυτές τις ηλικίες η διαφορά, ας πούμε, από τον ένα χρόνο στον άλλο είναι τεράστια. Άρα αποφάσισα να κάνω ένα βίντεο στο οποίο θα συγκεντρώσω συμβουλές που θα έδινα στον νεότερο εαυτό μου. Ρώτησα και εσάς να μου πείτε τι συμβουλές θα δίνατε στον νεότερο εαυτό σας. Άρα τις έχω συγκεντρώσει, στην αρχή θα βάλω τις δικές σας και στο τέλος θα βάλω τις δικές μου. Να σας πω βέβαια σε αυτό το σημείο ότι εφόσον εγώ και η πλειοψηφία του κοινού μου είναι των ηλικιών, ας πούμε, είναι στα 20s τους, στα μέσα με late 20s τους, είναι λογικό ότι οι περισσότερες συμβουλές θα απευθύνονται σε κάποιο άτομο το οποίο είναι στην εφηβική ηλικία ή που πάει σχολείο, οπότε να το έχετε αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Να προσέχεις τι στέλνεις στο ίντερνετ στον καθένα και ποιον εμπιστεύεσαι. Πάρα πολύ σημαντικό. Είναι κάτι το οποίο πιστεύω όλοι θα λέγαμε στον εφηβικό εαυτό μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι τώρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη ενημέρωση, μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους που μπορεί κάποιος να συναντήσει στο ίντερνετ, ειδικά όταν είναι ανήλικος. Αλλά τότε που εμφανίστηκε το ίντερνετ και εμείς ήμασταν νέοι, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, δεν υπήρχαν τόσες πληροφορίες, δεν ξέραμε, ήταν ψιλοάγνωστο το ίντερνετ. Αφήστε που η δική μου γενιά πρώτα έμαθε το ίντερνετ και μετά οι γονείς του το κατάλαβαν περισσότερο και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κάνουμε πολλά πράγματα τα οποία σήμερα μπορεί να ήταν απαγορευτικά. Εγώ, ας πούμε, συγκεκριμένα θυμάμαι ότι έμπαινα στη σελίδα του αγαπημένου μου συγκροτήματος, των S Club Juniors, που μετά έγιναν S Club 8, είναι διαφορετική από τους S Club 7, να ξέρετε, και είχε ένα chatroom εκεί πέρα και εγώ έμπαινα γιατί θεωρούσα ότι μιλάω με άτομα της ηλικίας μου. Ποιος ξέρει με τι άτομα μίλαγα. Και okay, πάλι καλά που έμεινα εκεί. Άμα ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα, μπορεί να μου έλεγε κάποιος να γίνουμε φίλοι. Εντάξει, δεν φαντάζομαι ότι εγώ προσωπικά θα ήμουν τόσο ηλίθια ώστε να συναντηθώ με κάποιον που δεν ξέρω, ειδικά σε αυτή την ηλικία. Αλλά πολλοί της ηλικίας μου μπορεί να το έκαναν. Και γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει πάρα πολύ να προσέχουμε στο ίντερνετ. Και γι' αυτό πιστεύω ότι και εγώ, άμα γυρνούσα στο παρελθόν, θα μου έλεγα ότι το ίντερνετ είναι ένα very dark place. Οπότε πρόσεχε. Μην κάνεις παρέα με άτομα που δεν μπορείς να είσαι ο εαυτός σου και κάποιος άλλος είπε να εκτιμήσεις την παρέα σου και να μην προσπαθείς να κάνεις παρέα με τα cool παιδιά. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά, όταν είναι, ας πούμε, σε μικρή ηλικία, επηρεάζονται πάρα πολύ. Βασικά, όταν αρχίζουν να φτάνουν την εφηβεία που αλλάζουν λίγο τα πράγματα και τους ενδιαφέρουν άλλα πράγματα, επηρεάζονται πάρα πολύ από το status που έχουν κάποιοι και μπορεί να θέλουν να κάνουν παρέα με κάποιον επειδή είναι διάσημος, δημοφιλής δηλαδή, όχι διάσημος, επειδή είναι όμορφος, επειδή είναι έτσι πιο άτακτο παιδί. Και αυτό πολλές φορές οδηγεί στο να κρύβεις κάποια στοιχεία της προσωπικότητάς σου και να προσπαθείς να ενταχθείς σε μια παρέα αλλάζοντας τον εαυτό σου. Είναι πάρα πολύ συχνό, νομίζω όλοι το έχουμε κάνει σε κάποιο βαθμό ή όλοι έχουμε δει να συμβαίνει. Και είναι πολύ ανώφελο αυτό, γιατί είναι που είναι ασήμαντο το στάτους και στη μετέπειτα ζωή, αλλά ειδικά το σχολικό στάτους είναι ένα τίποτα. Το ότι κάποιος είναι δημοφιλής στο σχολείο δεν πάει να πει ούτε ότι είναι έξυπνος, ούτε ότι θα καταφέρει κάτι στη ζωή του. Πολλές φορές μάλιστα αυτά είναι λίγο αντίθετα. Δηλαδή κάποιος ο οποίος είναι πολύ δημοφιλής επαναπάβεται σε αυτή τη δημοφιλία και θεωρεί ότι δεν χρειάζεται να διαβάσει και έτσι μένει, ας πούμε, στάσιμος, ενώ οι υπόλοιποι προχωρούν. Εντάξει, λίγο στερεότυπο αυτό που λέω, αλλά αυτό πιστεύω εγώ. Αλλά όπως και σε όλες τις άλλες καταστάσεις, το να στηρίζεις μία σχέση, μία φιλική σχέση, ας πούμε, στο στάτους κάποιου δεν έχει κανένα νόημα. Να μην πιέσω τον εαυτό μου να κάνω κάτι που δεν θέλω, αλλά με έχει πιέσει το αγόρι μου να κάνω. Σίγουρα, φαντάζομαι ότι σε αυτές τις ηλικίες είναι πολύ συχνό το να κάνεις πράγματα για τα οποία μπορεί να μην είσαι σίγουρος, αλλά τα κάνεις επειδή τα κάνουν οι άλλοι ή επειδή θες να δείξεις ότι είσαι, δεν ξέρω εγώ τι, μεγαλύτερη, δεν ξέρω. Σίγουρα δεν πρέπει να κάνεις κάτι για το οποίο δεν είσαι σίγουρος ότι θέλεις να κάνεις, ό,τι και να είναι αυτό. Δεν χρειάζεται δηλαδή να είναι σεξουαλικής φύσης. Με κάθε έννοια δεν πρέπει να κάνεις κάτι με το οποίο δεν αισθάνεσαι άνετα. Και επειδή αυτές είναι πολύ περίεργες ηλικίες και δεν ξέρεις τι θες, δεν ξέρεις τι είναι αυτό που δεν θες, είναι καλύτερο να περιτριγυρίζεσαι από ανθρώπους με τους οποίους μπορείς να επικοινωνήσεις. Μπορεί να είναι δύσκολες αυτές οι ηλικίες και να μην ξέρει κανείς τι του γίνεται, αλλά κατανόηση θα βρεις από κάποιους ανθρώπους, ακόμα κι αν είναι 10 ή 15 χρονών, δεν είναι όλα τα 15 χρόνια χαζά. Και αυτό, δηλαδή να
Να συζητάς με τους φίλους σου, να συζητάς με τα αγόρια, με τα κορίτσια σου. Να συζητάς αυτό. Θα σε κερατώσει, και αυτό το είπατε πάρα πολύ. Μακάρι να μπορούσαμε να αποφύγουμε καταστάσεις που θα μας πληγώσουν, ας πούμε, συναισθηματικά, που σε αυτή την ηλικία είναι και πάρα πολύ έντονο και life changing και θεωρείς ότι τελειώνει η ζωή σου άμα κάποιος πληγώσει. Αλλά άμα αυτό το πράγμα, το κέρατο, ας πούμε, σε μικρή ηλικία ή γενικά η προδοσία δεν σε οδηγήσει στο να μην εμπιστεύεσαι τους ανθρώπους αύριο μεθαύριο, μπορεί να αποτελέσει ένα ωραιότατο, πώς θα το πω τώρα, ένα παράδειγμα προς αποφυγή. Μπορεί να δεις κάποια στοιχεία σε επόμενες σχέσεις σου που μπορεί σε αυτή να μην τα είδες, αλλά τώρα να ξέρεις ότι άμα το κάνει αυτό σημαίνει όντως ότι μάλλον κάτι μου κρύβει, ότι δεν υπάρχει λόγος να τον εμπιστεύομαι ή ότι δεν με σέβεται, ας πούμε. Οπότε μπορεί να λειτουργήσει θετικά, δείτε το έτσι. Διάβαζε περισσότερο και, καλά το είπατε πάρα πολύ αυτό, και αντίστοιχα όχι μόνο διάβασμα, καημένη. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Χρειάζεται ισορροπία σε αυτές τις ηλικίες ανάμεσα στη ζωή, στην κοινωνική ζωή, ας πούμε, στην καλοπέραση και στο διάβασμα. Εντάξει, φαντάζομαι ότι αυτά τα έχετε πει στον παρελθοντικό εαυτό σας, γιατί μπορεί να κλίνατε προς τη μία από τις δύο κατευθύνσεις περισσότερο και να παραμερίθηκε η άλλη. Γι' αυτό δεν έχω κάτι να πω, απλά θέλω να πω άμα με βλέπει κανένα 15χρονο, που είναι πολύ πιθανό, να φροντίσετε να έχετε ισορροπία, μην προσπαθείτε ούτε να πέφτετε με τα μούτρα στο διάβασμα, ούτε να πέφτετε με τα μούτρα στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Θέλει ισορροπία. Σε φοβούνται περισσότερο από ότι εσύ. Βγάλε τα άπλυτά τους έξω και όλα θα πάνε καλά. Διαφωνώ απόλυτα. Η εκδίκηση δεν σε βοηθάει καθόλου να εξελιχθείς σαν άνθρωπος. Μην βγάλεις κανένα άπλυτο στη φόρα. Αγνόησε τα άτομα τα οποία σου κάνουν κάτι κακό ή προσπαθούν να σε βλάψουν και προχώρα παρακάτω. Ευτυχώς που δεν πίστεψες ότι είσαι όλα αυτά για τα οποία σε κοροϊδεύανε. Μπράβο σου. Μπράβο πραγματικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο άμα κάποιος σου φέρεται άσχημα σε αυτή την ηλικία που είπαμε ότι θεωρείς ότι είναι όλος ο κόσμος σου, το σχολείο σου, να μπορέσεις να μην επηρεαστείς από αυτά που λέγονται για σένα. Πολλές φορές μάλιστα νομίζω ότι αυτοί που κάνουν bullying συνεχίζουν να το κάνουν όσο βλέπουν ότι σε επηρεάζει. Οπότε να μην σε επηρεάζει, εντάξει, φαντάζομαι ότι αυτό δεν είναι μια σωστή συμβουλή, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην σε επηρεάζει κάτι, αλλά άμα κάποιος όντως προσπαθεί να σου κάνει κάτι κακό, μίλα. Φαντάζομαι ότι το να πούμε σε παρελθοντικούς εαυτούς ότι μίλα για το bullying που δέχεσαι δεν είναι κάτι τόσο εύκολο, γιατί τότε δεν υπήρχε τόση ενημέρωση σχετικά με το bullying. Επομένως, μπορεί να πήγαινες να πεις σε ένα καθηγητή, σε ένα δάσκαλο, ότι κάποιος σου κάνει αυτό και να σου έλεγε άντε μωρέ. Αλλά ας βλέπουμε θετικά την κατάσταση, ας βλέπουμε ότι τη σημερινή εποχή υπάρχει πολύ μεγάλη ενημέρωση γύρω από το bullying, οπότε αυτοί που κάνανε άσχημα πράγματα εις βάρος άλλων ανθρώπων σήμερα δεν θα τα κάνανε. Πήγαινε στον ψυχολόγο χτες. Δεν φαντάζεστε πόσα μηνύματα μου στείλατε που θα λέγατε τέλος πάντων στο νεότερο εαυτό σας να πάει νωρίτερα σε ψυχολόγο. Η αλήθεια είναι ότι εμείς, η γενιά μας, ήταν σε αυτή τη φάση που δεν υπήρχε, ήταν ακόμα ταμπού βασικά. Καλά, ακόμα είναι. Αλλά ήταν ακόμα περισσότερο ταμπού το να πας σε ψυχολόγο να ζητήσεις βοήθεια, και είμαστε και αυτή η γενιά που έχει πληγεί πάρα πολύ από πολλές καταστάσεις γύρω μας και είναι εμφανές, δηλαδή το ζούμε το ψυχολογικό αντίκτυπο αυτού του πράγματος. Οπότε ναι, είναι απόλυτα κατανοητό ότι θα λέγαμε όλοι στον εαυτό μας πήγαινε νωρίτερα σε ψυχολόγο, αλλά εντάξει, δεν το κάναμε, το κάναμε τώρα, οπότε τελικά εντάξει, μην μετανιώνουμε τόσο πολύ που δεν κάναμε κάτι νωρίτερα, αφού το κάναμε τώρα, πάλι καλά. Να σκέφτομαι 10 φορές πριν εμπιστευτώ κάποιον. Διαφωνώ σε αυτό. Γιατί αν αρχίσεις να αντιμετωπίζεις έτσι τη ζωή, θα αντιμετωπίζεις όλους τους ανθρώπους σαν potentially κακούς. Και αυτό είναι πάρα πολύ βλαβερό για τον εαυτό σου και για την κοινωνία. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει όλους τους ανθρώπους γύρω του με καχυποψία, μπορείτε να καταλάβετε πώς θα γίνει ο κόσμος, όπως είναι τώρα βασικά. Όπως είπα και πριν, να εμπιστεύεσαι κάθε άνθρωπο, να έχεις θετική διάθεση απέναντι σε κάθε άνθρωπο που γνωρίζεις, απλά να μάθεις να βλέπεις σημάδια ήδη από την αρχή, που μπορεί να είναι ας πούμε red flags και να σου δώσουν να καταλάβεις ότι δεν αξίζει να επενδύσεις συναισθηματικά σε μια σχέση, είτε είναι επαγγελματική ακόμα, δεν χρειάζεται να είναι ερωτική,
και να προχωρήσει παρακάτω. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά μπορούμε τουλάχιστον να περιθωριοποιήσουμε κατά κάποιο τρόπο εκείνους οι οποίοι έχουν τοξικές συμπεριφορές. Δεν ασχολείται κανείς με το τι κάνεις. Πάρα πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Στην εφηβεία νομίζουμε ότι τα όσα κάνουμε θα μας σημαδέψουν για μια ζωή. Θεωρούμε ότι, ας πούμε, άμα γίνεις ρεζίλι στο σχολείο, θα το θυμούνται 30 χρόνια μετά όλοι. Και εγώ συνειδητοποίησα ότι δεν θυμάμαι συμμαθητές με τους οποίους πήγα σχολείο. Έχω ξεχάσει την ύπαρξή τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Απλά είναι και, ας πούμε, είναι ένα κίνητρο να δώσεις σε έναν νεότερο άνθρωπο να μην νοιάζεται τόσο πολύ για τους άλλους, γιατί πραγματικά θα ξεχαστούν όλα. Get out of this shithole town. Been there. Επειδή μεγάλωσα σε μία μικρή πόλη, με μία πολύ μικρή κλειστή κοινωνία, ένιωθα αυτό το πράγμα πάρα πολύ έντονα. Ήθελα να τελειώσω για να φύγω. Ήθελα να έρθω στην Αθήνα. Δεν ήταν καμία πραγματεύσιμο στο μυαλό μου το αν θα πάω σε κάποια άλλη πόλη. Ήθελα να έρθω στην Αθήνα. Όσο πιο μεγάλη, όσο πιο άγνωστη μεταξύ τους. Και κλείνω 10 χρόνια στην Αθήνα, οπότε ήταν καλή απόφαση. Αποδέξου ότι είσαι γκέι και σταμάτα να νιώθεις ενοχές. Όλα θα πάνε καλά. Δεν μπορώ να κάνω relate, αλλά φαντάζομαι ότι αν αισθάνεσαι ότι αυτό που είσαι είναι μη αποδεκτό από το περιβάλλον σου, φαντάζομαι ότι παίζει να είναι πάρα πολύ άσχημο, γιατί είσαι εκείνες τις ηλικίες. Σε αφορούν και άλλα πράγματα, δηλαδή σε αφορά πάρα πολύ. Λένε ότι πρέπει να σε αφορά να χτίσεις τη ζωή σου, το μέλλον σου, ας πούμε, να διαβάζεις κλπ. Οπότε, άμα έχεις και κάτι το οποίο είναι απόλυτα φυσιολογικό και το νιώθεις σαν ντροπιαστικό ή λάθος, φαντάζομαι. Πραγματικά δεν μπορώ να πω στη θέση σου, αλλά φαντάζομαι ότι θα είναι πάρα πολύ. Ένα πολύ μεγάλο βάρος, περιττό βάρος. Δεν είσαι πιο όρημη από την ηλικία σου, απλά οι 25χρονοι που σου την πέφτουν θέλουν emoji με ροδάκινο και μελιτζάνα. Καλά, αυτό το είσαι πολύ όρημη για την ηλικία σου το λένε μόνο άτομα τα οποία είναι πολύ ανώρημα για τη δική τους ηλικία. Μη βγάζεις τόσο πολύ τα φρύδια σου, κούκλα μου, πόπο, ναι. Εγώ πέρασα μια φάση που τα βγάζα πάρα πολύ και πέρασα και μια φάση που τα έβαφα πάρα πολύ. Επίσης, εγώ είχα ντάβιες και επειδή δεν με απασχολούσε να πηγαίνω συνέχεια στο κομμωτήριο να τις διορθώνω όταν έβγαινε η ρίζα. Απλά έβγαινε η ρίζα και είχα ντάβιες από εδώ και κάτω, ξανθές. Ήταν ένα mess. Λέγε ψέματα στους γονείς σου και κάνε ό,τι σου κατέβει στο κεφάλι. Κάνε ό,τι σου κατέβει στο κεφάλι σε λογικά πλαίσια, αλλά μη λες ψέματα στους γονείς σου. Θεωρώ ότι το να έχεις εμπιστοσύνη, να έχεις μια σχέση εμπιστοσύνης με τους γονείς σου, σαν έφηβος, σαν παιδί, είναι σωτήριο σε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, ακόμα και αν κάνεις κάτι επικίνδυνο, κάτι πολύ βλαβερό κλπ, το να μπορέσεις να ανοιχτείς τους γονείς σου γι' αυτό, είναι για μένα όνειρο. Οπότε, όχι, μιλάτε ψέματα στους γονείς σας. Καταλαβαίνω ότι δεν φταίτε εσείς πολλές φορές άμα οι γονείς σας είναι υπεραυστηροί και σας περιορίζουν. Είναι επόμενο ότι άμα έχεις πολύ αυστηρούς γονείς, θα θες με κάποιο τρόπο να κάνεις την επανάστασή σου και ίσως και πιο έντονα από ό,τι αρμόζει την ηλικία σου. Και ναι, αυτό. Τι θα έλεγα τώρα στην Κωνσταντινούλα της εφηβείας? Αρχικά δεν ζεις στο Gossip Girl. Ξύπνα, δεν είσαι ούτε η Σερίνα Βαντεργούτσεν ούτε η Τζένι Χάμφρι. Μην είσαι τόσο drama queen. Εντάξει, για να είμαι ειλικρινής, ψιλοχαίρομαι που έχω dramatic αναμνήσεις και όχι βαρετές αναμνήσεις από την εφηβεία μου. Αλλά το λέω σε σένα, Κωνσταντίνα 15χρονη, για να χαλαρώσεις λίγο, για να μην βάζεις τόση πίεση στον εαυτό σου για δράμα και βλακίες που εσύ ίδια προκαλείς επειδή θες δράμα και βλακίες. Δώσε βάση στην ιστορία, θα το χρειαστείς, μην τη μαθαίνεις απ' έξω, ό,τι και να σου λένε οι καθηγητές σου, προσπάθησε να καταλαβαίνεις τι διαβάζεις, γιατί είναι πολύ πιο σημαντικό από το να γράψεις καλά την αποστήθηση στις Πανελλήνιες. Γιατί αύριο μεθαύριο θα σε σταματάνε στον δρόμο και θα σε ρωτάνε τι έγινε στην 28η και δεν θα έχεις ιδέα και θα γελάς ενώ θα έπρεπε να κλαις. Δεν το λέω σε μένα προσωπικά, το λέω σε όλους που δεν ξέρουν τι έγινε στην 28η Οκτωβρίου, π.χ. Μην κολλησιεργείς. Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μην κολλησιεργείς. Τα πράγματα τα οποία αφήνεις στην άκρη τελικά γίνονται μεγαλύτερα και δεν σε βοηθούν κιόλας να είσαι πιο άνετη και αυτόνομη. Μην κολλησιεργείς. Μην αφήνεις τα πράγματα για την επόμενη μέρα που μπορείς να κάνεις σήμερα. Μην καμπουριάζεις, Χριστιανή μου. Δεν φταίς εσύ που όλοι γύρω σου είναι πιο κοντοί από σένα. Άντε. Μην αφήσεις το μπάσκετ. Μην αφήσεις το μπάσκετ. Θα φτάσεις 28 χρονών και κάθε φορά που θα βλέπεις μπασκέτα θα κλαις. Μην προσπαθείς να πείσεις τον εαυτό σου πρωτίστως ότι είσαι σοβαρή. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έκανα ειδικά
Στα χρόνια που σπούδαζα, φταίει προφανώς η φύση του επαγγέλματος και τα άτομα με τα οποία συναναστρεφόμουν, αλλά θεωρούσα ότι σωστή δημοσιογράφος σημαίνει σακάκι και τακούνι, βλακίες. Αυτά σε γενικές γραμμές. Εγώ γενικά είμαι της άποψης, όπως είπατε και πολλοί από εσάς, ότι τίποτα δεν πρέπει να το αλλάζουμε, γιατί κάθε ένα πραγματάκι που έχει συμβεί, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, έχει ορίσει το ποιοι είμαστε σήμερα, και άμα χαιρόμαστε με αυτό που είμαστε σήμερα, μπράβο μας. Και βασικά μας έχει διδάξει το dark και πολλά άλλα ακόμα, ότι το να αλλάξει κάτι στο παρελθόν μπορεί να είναι καταστροφικό. Δεν συμπεριέλαβα, καλά βέβαια πολλά δεν συμπεριέλαβα, προσπάθησα να πάρω τα πιο συχνά, αλλά πολλές απαντήσεις που μου στείλατε ήταν του στυλ πίδα από κάπου όσο είναι νωρίς, και αυτά δεν τα βρίσκω χαριτωμένα. Γενικά μην είστε τόσο σκληροί με τον εαυτό σας, μην είστε τόσο σκληροί με τον νεότερο εαυτό σας ειδικά, που στη χειρότερη των περιπτώσεων ήταν αδαείς. Πράγμα το οποίο λύνεται με το να ζούμε κάθε μέρα τη ζωή μας και να μεγαλώνουμε και να καταλαβαίνουμε και να μαθαίνουμε περισσότερα πράγματα. Αυτά ήθελα να πω. Να μου πείτε, να μου γράψετε από κάτω τι θα λέγατε στον εαυτό σας, γιατί καταλαβαίνω ότι δεν είστε όλοι στο Instagram που σας ζήτησα να μου τα πείτε αυτά. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας! Rage on that beat, going crazy.